Αφιέρωμα στον Κίμωνα Θεοδωρόπουλο, τον τίγρη της ελπίδας δράμας. Υπήρξε στον καιρό του ένας από τους 10 καλύτερους τερματοφύλακες στην Ελλάδα. Ο έλουρος της ελπίδας δράμας και των ελληνικών γηπέδων. Μικτή ενόπλων δυνάμεων Βορείου Ελλάδος. Μικτή Νοτίου Ελλάδος 2-0. Ο Κίμων στον αέρα. Μια ζωή και μια καριέρα που μοιάζει σαν παραμύθι. Αφιερωμένο στα εγγόνια μου, Κίμωνα, Νικόλα και Θανάση. Γεννήθηκα το 1930 στον Ευρωκόπη Δράμας. Σε ηλικία 10 ετών μετακομίσαμε οικογενειακώς στη Δράμα. Ο πατέρας μου Απόστολος. Με τον αδερφό μου Μίτσο, στη μέση η σύζυγός μου Σούλα. Εκδρομή το 1939 με την οικογένεια της θείας Αβραμίνας. Στην άκρη ο Κίμων μόνος του με την τρόμπα ποδηλάτου στο χέρι. Του πήρανε την μπάλα και κλαίει. Ο σταθμός της Δράμας ήταν η ναυαρχίδα των σιδηροδρομικών σταθμών. Κατασκευάστηκε το 1895. Το 1896, τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, έγιναν τα εγγένεια, συνδέοντας έτσι τη Θεσσαλονίκη με την Αλεξανδρούπολη και κατ' επέκταση με την Κωνσταντινούπολη. Δυστυχώς σήμερα από τη Δράμα περνάνε μόνο 2 τρένα την ημέρα. Εδώ στο σταθμό άλλοτε γινόταν το αδιαχώρητο από τον κόσμο. Έτσι ήταν κάποτε ο σταθμός της Δράμας. Αυτός ο σταθμός εδώ της Δράμας μου θυμίζει πάρα πολλά. Όταν ήμουν νεαρός ποδοσφαιριστή, πήγαμε στη Θεσσαλονίκη να παίξουμε με τον Μέγα Αλέξανδρο για το πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος, κύπελο. Πήγαμε εκεί, νικήσαμε, ήταν πολύ σπουδαίος ο αγώνας, πολύ δραμηνή εκεί. Στον γυρισμό ξεκινήσαμε να φύγουμε. Στον δρόμο σταματήσαμε στις γραμμές, δήθεν οι αντάρτες τις είχαν ναρκοθετημένες στις γραμμές, βάλαν άρκες, κατεβήκαμε, είχαμε πολλές ώρες, σταματήσαμε εκεί, χάσαμε ώρες. Όταν φτάσαμε εδώ, εμείς χαρά φτάνουμε στη Δράμα, βγάζαμε τα κεφάλια μας από τα βαγόνια, δούμε, βλέπουμε όλοι φτάνουμε, κόσμο, εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες, εκατοντάδες. Λέμε, τι συμβαίνει ρε παιδιά, κανένας υπουργός, κανένας πρωθυπουργός ήρθε, ξέρω. Ανεκατεβαίνουμε, ανοίγουν οι πόρτες, πέφτουν απάνω μας οι φύλαθλοι. Φύλαθλοι έξαλλοι υποδέχονται τους ποδοσφαιριστές στο σταθμό της Δράμας. Παίρνουν τους παίκτες στους ώμους και τους μεταφέρουν μέχρι την πλατεία της Δράμας. Μας αρπάζουν, μας σηκώνουν στα χέρια. Μουσική του Δήμου εδώ πέρα.
Μας υποδεχότανε χιλιάδες κόσμος. Αρχίσαμε εμείς, βρε, τι σημαίνει, νικήσατε, λέει, εμείς το ξέρουμε, λέει, και σας περιμέναμε. Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση και κινητά και τέτοια. Και ήρθαμε εδώ πέρα, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Μας πήρανε, μας βάλανε στους ώμους, μας κατευθύναν προς την πλατεία. Στην πλατεία εκεί φτάσαμε, μας αφήσαν. Είχαμε και σημεοφόρο μαζί μας, τον Περβανίδη, τον Γιάννη, ο μετέπειτα νομάρχης. Τον είχαμε σημεοφόρο. Ένας άλλος δεν είχε αγοράσει από την Δοϊράνη, από το σταθμό, από εκεί, ένα μεγάλο ψάρι. Και το κρατούσε και παρελάβναμε με αυτό. Αυτοί πηγαίναν μπροστά και μας τα χέρια οι φύλαγε. Φτάσαμε εκεί πέρα, το τι έγινε εκεί δεν λέγεται. Ξενυχτήσαμε εκεί πέρα, ξενυχτήσαμε ως το πρωί. Και αυτό μου θυμίζει δηλαδή πάντα όταν έρχομαι εδώ πέρα, πάντα πέρασα τόσα χρόνια από το 48, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Ωραία, όσο ανεβαίνω η θέα ομορφαίνει. Βλέπω τον ωραίο μας το σταθμό που είναι δυστυχώς εγκατελειμμένο σήμερα, αλλά έχουμε πολλές αναμνήσεις, ειδικά αυτή η γέφυρα. Ερχόμασταν τα βράδια εδώ, περιμέναμε και καμιά μικρούλα από την αρχή να συναντηθούμε, να περάσουμε καλά. Θα πιω απόψε το φεγγάρι και θα με θύσω. Ο Κίμων ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας που πέρασε από την Ελλάδα, αλλά αδικήθηκε. Μη μιλάτε, σας παρακαλώ. Αδικήθηκε, σας παρακαλώ, γιατί ήταν στη Δράμα και δεν το γνωρίσανε το κέντρο των Αθηνών. Εκεί στην Αθήνα δεν σε ξέρανε. Αδικήθηκε γιατί ήταν στη Δράμα. Ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας όλων των εποχών στην εποχή του, τη δεκαετία του 50. Τι έχετε να πείτε εσείς? Εγώ ήμουν πολύ νέος όταν είχα αρχίσει να ακούω για τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Και από αυτά που έχω ακούσει, πιστεύω ότι αν ήταν σήμερα θα ήταν νούμερο ένα σχεδόν στον κόσμο. Αυτά. Λοιπόν, σήμερα μου δόθηκε ευκαιρία να πω μερικά πράγματα αυτά τα οποία ζήσαμε σαν συμπαίκτες μαζί με τον Θεοδωρόπουλο. Είμαι ο Γιώργος ο Θεοδοσιάδης, ο αριστερός μπακ της Ελπίδος, που παίξαμε ποδόσφαιρο μια δεκαετία μαζί. Ήταν συμπαίκτης στην περίοδο 59-69. Δεν μπορώ να μην πω πως ήταν ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες της Ελλάδος με πολλά προτερήματα. Ήταν πάντοτε έτοιμος να καλύψει το κενό του κάθε αμυντικού. Θεωρώ πως ήταν ο πιο αδικημένος τερματοφύλακας της εποχής εκείνης, γιατί δεν πήρε αυτό που άξιζε. Όχι μόνο τερματοφύλακας της ΑΕ, εθνικής, αλλά και εθνικής Ελλάδος. Αιτία ήταν γιατί δεν μπόρεσε να πάρει την άδεια από την Ελπίδα Δράμας. Βρισκόμαστε, απέναντι μας είναι το στάδιο δόξης, το ιστορικό στάδιο της δόξης. Εδώ η δόξη έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες, έχει γράψει μεγάλη ιστορία. Κάναμε κι εμείς μεγάλα παιχνίδια. Ένα μεγάλο παιχνίδι που δώσαμε εδώ με τη δόξα, το 1952, πρωινός αγώνας, 1η Ιουλίου του 1952. Δεν φεύγει από τη μνήμη μου αυτή η ημερομηνία. Η θρηλυκή ομάδα της Ελπίδας που νίκησε με 5-1 τη δόξα Δράμας. Ο Κίμων έπαιξε δανεικό στο Ηρακλή Θεσσαλονίκης, όπου έγινε κυπελούχος, στο κέντρο με την μπάλα ο Κίμων.
Τίμων, απέδειξε ότι είσαι ο πρώτος στη Μακεδονία, γράφουν στα πανό τους οι φίλαθλοι. Άρχισε ο αγώνας, κόσμος, χιλιάδες κόσμος γύρω-γύρω, δεν υπήρχαν τότε έτσι αυτά τα γύρω-γύρω κερκίδα. Απ' τη μία πλευρά ήταν κερκίδα και γύρω-γύρω όρθιοι. Άρχισε ο αγώνας, πορεινός αγώνας, κόσμος, φωνές, φασαρία, δόξα, δόξα. Οι ελπιδαίοι λίγοι ήταν. Φυσικά η αναλογία ήταν 30% ελπιδαίοι, 70% δοξαίοι. Παίζαμε φωνές, στοιχήματα, λίρες πέραν. Αρχίζει ο αγώνας, βάζουμε τον πρώτο γκολ εμείς, δεν το ξέρει, α, δεν πειράζει, λέει, θα ισοφαρίσουμε, λέει, τίποτα. Αρχίζουν ξανά το δεύτερο γκολ εμείς. Αυτοί πάλι ψύχρεμοι, δεν φοβόταν καθόλου. Σου λέει, τι είναι η ελπίδα, θα την νικήσουν. Βάζουμε το τρίτο γκολ. Παν ζουρλισμός, άρχισαν οι ελπιδαίοι να ξυπνάνε, Εκεί που μας πιέζαν, εγώ έκανα ένα από τα καλύτερά μου παιχνίδια, ομολογουμένα. Και ήμουνα 21 χρόνο παλικαράκι. Έκανα ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της ζωής μου. Γίνεται το 4-0. Άρχισα να απογοητεύονται. Αφού όταν ήταν 3-0, βάζαν στοίχημα οι δοξέοι. Ότι θα το κερδίσουν το παιχνίδι, τόσο πολύ μας πιέζανε. Λοιπόν, γίνεται 4-1 ένας περίφημος Καραλάζος. Ο καλύτερος σουτέρ για μένα που έβγαλε η Ελλάδα. Με σούτερ από 5 μέτρα βάζω τα δάχτυλα και μου τα γυρίζω. Και μπαίνει μέσα η μπάλα, πριν μπει τη δίνει και εγώ μια γροθιά από τα νεύρα και τελείω. Το ηρώο του Παύλου Μελά δίπλα στο γήπεδο της Δόξας. Μέγα Ρουτζή μου, ταξιαρχία. Το άγαλμα του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου Δράμας που πριν πάει για τη Σμύρνη όπου βρήκε τραγικό θάνατο. Αυτό εδώ είναι το σπίτι που το βλέπω και βουρκώνω, μου έρχεται να κλαίω, γιατί μου θυμίζει τα άσχημα που είχα χρόνια. Όταν μας διώξαν από τον Ευρωκόπη, μόλις κηρύχθηκε ο πόλεμος, εδώ μας έφερε ο πατέρας μου, το 1940, το Νοέμβριο του 40. Μείναμε εδώ, ήρθαν οι Γερμανοί, μπήκανε στην Ελλάδα, ήρθαν οι Γερμανοί. Το κατέλαβαν οι Γερμανοί, αλλά μας αφήσαν από κάτω και μέναμε εμείς. Από πάνω οι Γερμανοί. Εδώ αγωνία, πίνες, πηδούσα τις νύχτες. Εδώ δεν είχε τίποτα, εδώ ήταν άπλα. Κάτι χωραφάκια, μπαξέδες, τέτοια, πηδούσα τη νύχτα. Και έκλεβα κάτι χορταρικά, κάτι να τρώμε να περνάει η ώρα μας. Ύστερα όταν φύγαν οι Γερμανοί, τους Γερμανούς τους αγαπήσαμε πολύ. Γιατί μας φερόταν πάρα πολύ καλά. Εμάς τους μικρούς μας ταΐζαν, μας δίναν μαρμελάδα με βούτυρο. Εγώ σαν τρελός από τη χαρά μου. Όταν φύγαν οι Γερμανοί, ήρθαν οι Βούλγαροι, μας διώξαν. Μας είπαν σε 10 μέρες θα το αδειάσετε και δεν θα πάρετε τίποτα ότι έχετε με τις βαλίτσες, τίποτα άλλο. Και φύγαμε από εδώ. Εδώ πέρα πέθανε η μάνα μου, πέθανε η αδελφή μου. Γι' αυτό όταν περνάω από εδώ, μου έρχεται να βάζω τα κλάματα, αγαπητέ Τάκη. Δυστυχώς, πέρασα πάρα πολύ άσχημα χρόνια σε αυτό το σπίτι. Αυτό εδώ που βλέπεις, αγαπητέ Τάκη, ήταν φυλάκιο βουλγάρικο. Ένα μικρό φυλάκιο, κάτι χωροφυλακάκια ήταν εθελοντές, αυτοί το φιλούσανε. Και ό,τι περνούσε από εδώ το ελέγχανε. Εμείς μέναμε αντίκρι. Αλλά τυρανούσαν τον κόσμο. Κάτι παιδιά προπαντός όταν περνούσαν, τα παίρναν, τα δέρναν. Εγώ όταν ήμουν στο δρόμο τότε στην κατοχή, περνούσα με τον φίλο μου από εδώ. Περνούσα από εδώ, ένας χωροφύλακας στην πόρτα κάνει «Έλα τούκα, έλα εδώ». Εγώ τρέχω πρώτος, ο άλλος πιο μεγάλος δεν ήρθε, έφυγε. Μπαίνω μέσα εγώ, βλέπω μια γκαζιέρα, αυγά μέσα, βράζαν αυγά. Χάρηκα, λέω, θα με δώσουν αυγό, λέω, να φάω. Αλλά με ένα φλόγιστρο το ζεστάνε το νερό και βράζαν τα αυγά. Δεν ήξερα τι είναι. Λέω, εντάξει, εγώ φορούσα μια κάσκο σε δούδα μόνο. Έλα, λέω, ξέρω εγώ, μπαίνω μέσα, με πιάνει ένας Βούλγαρος, ο άλλος παίρνει μια τσιμπίδα μασιά που τη λέγαμε, βγάζει ένα αυγό βροστό και μου το βάζει ακριβώς κάτω από τα... Εδώ είναι το... Άμα θες να το δεις, εδώ είναι το σημάδι. Το σημάδι.
εδώ, το σημάδι που έμεινε αυτό δεν χάνεται. Με έβαλε το πω, άρχισα να τσιρίζω, να φωνάζω, να ουλιάζω από τον πόνο. Και παίρνει στην πόρτα, μην δίνει και μια κουρτά και με ρίχνει κάτω. Και άρχισα να τρέχω από εδώ, έτρεχε τροχάρι, κλάμα, κλάμα, έτρεξα. Τον άγνωστο, εκεί βγήκε μια γριά γυναίκα, ο φίλος μου με περίμενε εκεί. Μια γριά γυναίκα με πήρε, με περιποιήθηκε, μου το πλήν, μου το έκανε, κάτι φύλλα έβαλε απάνω. Επί 10 μέρες το είχα έτσι το χεράκι μου, μικρό παιδί, 13 χρονών ήμουν. Επί 10 μέρες σχεδόν πέρασε, γιατί όταν είσαι νέος, μικρός, περνάνε γρήγορα οι πληγές. Τα εκπαιδευτήρια δράμας. Εδώ έμαθα τα πρώτα μου γράμματα. Όταν πήγαμε μαζί σχολείο, καθόσουν στο διπλάνο φρανείο, και όταν μου έδει στο βιβλίο μου, λέγεσαι αγαπώ. Ο Κίμων, για μένα είναι ο καλύτερος φίλος μου. Είναι μοναδικός άνθρωπος, ο οποίος ήρθε 3-4 φορές, έφερε το δωράκι, με αγκάλιασε, με φίλησε. Ενώ από τους άλλους παίκτες δεν ήρθε κανένας. Το Κίμων το θαύμαζε. Το θαύμαζε και δεν περίμενα να γίνει τόσο καλός τερματοφύλακας, γιατί πιο μπροστά από αυτόν ήταν ο Δερεμπούκας. Ο Δερεμπούκας ήταν ένας ψηλός. Όταν είδα τον Κίμο, λέω ευκαιρία να βάλουμε κανένα γκολ, τώρα αυτός είναι κοντός. Αλλά ήταν απ' άλλον πλανήτη. Ο Κίμο θα έπαιζε οπωσδήποτε στην Εθνική Ελλάδα. Πού τον ένιωσα καλά. Ένα τερματοφύλακα για να τον νιώσεις καλά πρέπει να τον έχεις από πίσω σου να παίξει μαζί. Με τον Κίμο να έπαιξε για πρώτη φορά στα Γιάννα. Με το τρίτο σώμα στρατού. Αριστερά ήμουν εγώ, δεξιά ένα άλλο δοξιό που δεν ζει ο Τόλιο, και από την άλλη μεριά ήταν ο Παράσκος, δεν ξέρω αν ζει, ένα τη Ελπίδα. Αυτοί οι τρεις, ο Δε Κίμαν είχε, δηλαδή αν πήραμε το πρωτάθλημα τότε σαν ένα οπλή δύναμη, το πήραμε διότι είχαμε καλό τερματοφύλακα. Το χάρισμα του Κίμανου, εκτό του ότι είναι καλό φίλο, καλό άνθρωπο, χρυσή ψυχή. Είχε και το πλεονέκτημα από πίσω να διευθύνει την ομάδα. Δηλαδή όταν κάναμε κανένα λάθος εμείς οι αμυντικοί, μας ειδοποιούσε γιατί αυτός μας έβλεπε. Εμείς δεν έβλεπαμε πίσω. Αυτός έβλεπε όλο το γήπεδο, μας έλεγε πώς να παίξουμε και πήραμε το πρωτάθλημα του τρίτου σώματος στρατού με περισσότερη συμμετοχή του Κίμωνος και όχι με εμάς τους άλλους. Στη ζωή μου δεν έχω γνωρίσει πιο ζωντανό φίλο, πιο θερμό φίλο, πιο καλό φίλο από τον Κίμωνα. Αν και είμαστε αντίπαλοι. Αλλά εκεί που είχα μια περιέργεια με τον Κίμωνα ήταν. Ο Κίμωνας δεν ήταν πολύ ωραίος. Άλλοι που τους αρέσει ήταν πολύ ωραίοι. Πώς κατόρθανε και είχε τις περισσότερες φιλινάδες. Εκεί μπερδευόμουν εγώ. Δηλαδή ήταν ο Κίμωνας από τη μια μεριά, ο Τόλιος από την άλλη. Ο Κίμωνας σαν κόρβος, σαν καλός θερματοφύλακας, ο Τόλιος σαν καλή φορή. Εκεί συναγνωριζόταν ποιος θα πιάσει την πιο ωραία φιλινάδα. Τώρα πώς τα έκανα, δεν ξέρω και τι κάνα, δεν ήξερα. Μέρα κλείστες γυναίκες ήταν. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Όταν ο Κίμωνας έπαιζε στην πλευρά του νοσοκομείου, όλοι οι συμμαθητές πηγαίναν σε εκείνη τη γωνία. Αλλάζανε στεία, πηγαίναν από εδώ. Όλοι οι συμμαθητές από εδώ. Γαμπότελο, εμείς τι αέρα βαράμε μες στο γήπεδο. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Μπάρκουλης. Λέγανε ο Μπάρκουλης. Ποιος ο Μπάρκουλης. Λέγανε ποιος ο Μπάρκουλης είναι στην δράμα. Όχι, βρε ο Κίμων είναι ο Μπάρκουλης. Θα τα δούμε όλα, θα τα διαβάσουμε όλα. Της ελπίδας είναι στον Κίμωνα και στο κόρυκο. Ονομάζομαι Κορομιχαλάκης Τέλειος, είμαι γυμναστής, συνταξιούχος, είμαι δραμηνός και είχα την τύχη να γνωρίσω τον Κίμωνα όχι τόσο σαν ποδοσφαιριστής όσο σαν άνθρωπο. Σαν ποδοσφαιριστής να ξεκινήσω ότι δεν θα πω εγώ αυτά που είπε ο Γεωργιάδης, ο Ζαβούνας, ο παλιός ποδοσφαιριστής της Δόξας, ο οποίος αναφερόμενος στον Κίμωνα είπε ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 καλύτερων τερματοφυλάκων της Ελλάδος
από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είχε την ατυχία βέβαια να μην παίξει σε μεγάλες ομάδες, γιατί τότε αυτό που πρέσβευαν τα σωματεία και ειδικά της Δράμας δεν έδιναν εύκολα μεταγραφή σε μεγάλους ποδοσφαιριστές, αλλά ο Κίμων άφησε το στίγμα του σε όλη τη Δράμα και ειδικά στο δραμηνό ποδόσφαιρο. Εγώ περισσότερο εντυπωσιάστηκα από τη ζωή του σε αυτή τη μικρή ηλικία και βεβαίως εντυπωσιάζομαι σαν ποδοσφαιριστής και από την πλευρά του τερματοφύλακα, του μεγάλου τερματοφύλακα, του οποίου οι ικανότητες ήταν απεριόριστες σχετικά με την αλτικότητα, αν αναλογιστούμε το ύψος που δεν τον ευνοούσε σαν τερματοφύλακα και εκείνη την εποχή. Ο Κίμων αποκρούει πρώτου Θανάση Λουκανίδη. Το γυμνάσιο Αρένων Δράμας και πίσω το Εθνικό Στάδιο. Βλέπω αυτό το γήπεδο και συγκινούμαι τρομερά, γιατί εδώ μέσα σχεδόν όλη μου η ζωή, η μισή ζωή, από 15 χρονών μέχρι 35. Τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα εδώ μέσα. Τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα εδώ μέσα άρχισε. Αυτό ήταν ανοιχτό. Ο Κίμων προπονείται στο Εθνικό Στάδιο Δράμας. Ανοιχτό. Είχαμε το 1945 με 1946 τον μπάγκαλο προπονητή, τον μεγάλο προπονητή, τον αναμορφωτή του βορειοαλλαδίτικου ποδοσφαίρου. Με είδε στα ανεπίσημα παιχνίδια, ομάδες μικρές είχαμε, με ξεχώρισε και με λέει, έλα αύριο να σε προπονήσω, να με προπονήσω πάγκαλο. Εγώ τα χασα, αμάν ο πάγκαλος προπόνησε, θα με κάνει. Μου λέει, έλα αύριο 3 η ώρα στο γήπεδο πάνω στο Εθνικό. Εγώ από τις 1 η ώρα ήμουνα εδώ και περίμενα αγωνία. Ήρθε τελικά, ξεντήθηκα εδώ μέσα. Είχε καρβουνίδι με κοντό πανταλονάκι, σοβρακάκι. Άρχισε, με έκανε λίγη γυμναστική, άρχισε να με τραβάει σουτ. Έπεφτα εγώ, έπεφτα με όρεξη, ματώθηκα, έκανα, αλλά σημασία δεν έδινα. Ο Πάγκαλος με προπονεί, μεγάλη δουλειά. Λοιπόν, αφού έκανα πολύ προπόνηση, μου λέει, φτάνει τώρα, κάνει ένα ντουζ, πάω μέσα, κάνω ένα ντουζ, αύριο μου λέει, πάλι θα έρθεις, την ίδια ώρα. Εγώ ούτε ύπνος με έπιανε το βράδυ, να ξημερώσει να έρθω να προπονηθώ με τον Πάγκαλο. Την άλλη μέρα ξανά εγώ, από τις 2 η ώρα εδώ πέρα. Ενώ μου έλεγε στις 3 να έρθω, εγώ από τις 2 εδώ ήμουνα. Με βάζει πάλι μέσα, δεύτερη προπόνηση. Με βάζει πάλι μέσα. Με κάνει λίγη γυμναστική και προθέρμανση, ας πούμε. Με βάζει, άρχισε τα σουτ, άρχισε δυνατά σουτ τραβούς. Εγώ έπεφτα σε μια ωραία, σε ένα ωραίο μπλουζό μου, πέφτει και την πιάνω. Έρχεται ο πάνω μου και μου λέει, εσύ λέει, σε 3 μήνες θα μπει στην πρώτη ομάδα. Και σε 6 μήνες θα είσαι ο καλύτερος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εγώ ντράπηκα, λέω, με κοροϊδεύει, λέω, από τη συγκίνηση μου κόντεψα να κλάψω, λέει, τι μου τα λέει αυτά. Και όμως αυτό που είπε έγινε. Μόλις έγινα 16 χρόνο, με έβαλε στην πρώτη ομάδα το 1946 και είχαμε αγώνα με τη Δόξα, η Ελπίδα με τη Δόξα σε αυτό το γήπεδο. Το πρώτο εγώ ήμουν αναπληρωματικός, στα 16 μόλις είχα μπει, 15 και μισό. Στο πρώτο ημίχρονο η Δόξα μας κέρδιζε 3-0, αλλά και τα 3 τα γκολ που φάγαμε, ο τερματοφύλακας, ο πραγματικός, ο βασικός ας πούμε, έφαγε 3 κοροϊδίστικα γκολ. Μου λέει, αφού είδε ο προπονητής, ο Πάγκαλος, ότι ο τερματοφύλακας, ο βασικός ήταν και μεγάλος, έφαγε 3 κοροϊδίστικα γκολ, μου λέει, μικρέ, ετοιμάσου γρήγορα, θα μπεις μέσα εσύ. Ω, μάνα, εγώ ο κόσμος εντωμεταξύ, φουλ, γύρω-γύρω, όταν παίζαμε εδώ ξελπής, νέκρονε η Δράμα. Μπαίνω μέσα, εγώ κοντός, μικρός, με μια βυσσινή φανέλα, ακόμη τη θυμάμαι τη φανέλα φόρες. Και μπαίνω μέσα, άρχισα, απέκορο, έφτιανα, έφαγα και εγώ 2 γκολ. Τελειώνω το παιχνίδι 5-0 το 1946. Ωραία, ειδοξέοι, χαρά. Μπήκαν μέσα, αλλά εμένα με αγκάλιαζαν.
Μου λέγανε μπράβο ρε μικρέ, εσύ θα γίνεις καλός τερματοφύλακας, να έρθεις στη δόξα. Να έρθεις στη δόξα. Καλά, καλά έλεγα εγώ. Καλά. Και εκείνος ο αγώνας μου έμεινε αξέχαστο. Γιατί ήταν ο πρώτος επίσημος αγώνας και σπουδαίος. Γιατί παίζαμε με τη δόξα. Και όταν παίζαμε δόξα ελπίδα, τόσος κόσμος ήταν. Πίσω εδώ βάζανε σχοινιά για να μην μπαίνει ο κόσμος μέσα. Και από πίσω και από εκεί σχοινιά για να μην μπαίνει ο κόσμος μέσα. Από εκεί γεμάτο, από εδώ γεμάτο. Γύρω στους 10.000 κόσμος ερχόταν τότε στη δόξα. Κίμων, είσαι τίγρης, γράφουν στα πανό τους οι φύλαθλοι. Ο Νίκος Πάγκαλος με τον Κίμωνα στην πλατεία της Δράμας, 28 Ιουλίου 1950. Ο Πάγκαλος γράφει πίσω από τη φωτογραφία. Ο Κίμωνας στην εποχή του ήταν όχι μόνο ο καλύτερος τερματοφύλακας της Ελλάδος, αλλά και ο καλύτερος μαθητής μου. Σε όλα τα χρόνια της καριέρας μου δεν συνάντησα τέτοιον αθλητή με τεράστιες ικανότητες, αλλά και ήθος. Εθνικό στάδιο Δράμας. Ο Κίμων αποκρούει πρώτο Κουρικίδη. Τώρα ήταν προσωπική σας γνώμη να πάρετε κάποιον τερματοφύλακα από τη Δράμα, πάρετε την Ελπίδα. Η δόξα ήταν άτυχη και εγώ ήμουν άτυχος. Διότι παρόλο που δοκίμασα 15-20 τερματοφύλακες και είχα ειδικότητα στους τερματοφύλακες, δεν πέσαμε να βρούμε. Εάν είχαμε τον Κίμωνα Θεοδωρόπουλο, η δόξα Δράμα σίγουρα θα έπαιρνε τρία κύπελα Ελλάδος από τον Ολυμπιακό. Τον Κίμωνα τον πήρα όταν ήρθα στη δόξα Δράμας, μάλλον στην Δράμα, έκανα ένα προτάσμα ανεπισήμων. Τον πήρα στην Ελπίδα του ότι είμαι προπονητής και σε 20 μέρες μέσα έγινε παίκτης προς τον Άρης. Ο μεγαλύτερος θεματοφύλακας όλων των εποχών της Δράμας ήταν ο Κίμωνας Θεοδωρόπουλος. Εάν τον είχε η δόξα Δράμας, εάν τον έφερα η δόξα Δράμας θα έπαιρνε τρία κύπελλα Ελλάδος. Σε αυτό το γήπεδο όταν έρχομαι συγκινούμε, μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Γιατί αυτή η αιστεία και εκείνη η αιστεία. Και όταν παίζαμε, συνήθως αυτή η αιστεία δεχόταν πιο πολλά σου. Καθόμουν εδώ πέρα και μπαμ από εδώ, μπαμ από εκεί προπαντός με τη δόξα όταν παίζαμε. Με τη δόξα όταν παίζαμε δεχόμουν πάνω από 20 σου τουλάχιστον. Όχι όπως τώρα παίζει ο τερματοφύλακα, περνάει ένα τέταρτο και δεν πιάνει την μπάλα. Αλλά με έβαζε ο προπονητής ξαπλωμένο εκεί στο ένα δοκάρι και με πετούσε την μπάλα στο άλλο δοκάρι εκεί. Έπρεπε να πεταχτώ γρήγορα να την πιάσω, να σκοθώ ξανά να την πιάσω. Έριχνε μπροστά, σηκωνόμουν, έφτιανα κολοτούμπες, σε έπιανα. Εδώ δηλαδή έριξα ίδρωτα και αίμα. Ίδρωτα και αίμα. Και όταν έρχομαι εδώ, να έχει τη συγκίνηση είναι. Για να σου δείξω και πού φτιάναμε προπονήσεις. Θεαματική απόκρουση του Κίμωνα. Προπόνηση στα Χιόνια, εθνικό στάδιο. Εδώ αυτό το σκάμα που βλέπεις ήταν γεμάτο άμμο, όπως τώρα, αλλά λίγο παραπάνω. Και συνήθως εγώ γυμναζόμουν εδώ μέσα. Συνήθως γυμναζόμουν εδώ μέσα και κουραζόμουν πάρα πολύ, γιατί εδώ πιο δύσκολα κάνεις άλματα και μπλουζόν. Και όταν όμως βγεις έξω, νομίζεις πούπουλα, πετάς. Εδώ σκληρή, το κολοτούμπες, με πετούσε ο προπονητής, τρεις μπάλες μαζί. Και το μεταξύ διάλεγα συνήθως, ναι, συνήθως να έχει διάλειμμα το γυμνάσιο, ερχόταν των φιλέων το απόγευμα και να βλέπουν οι μαθήτριες. Και όταν έφτιανα προπόνηση, εκείνα τα παράθυρα γέμιζαν οι μαθήτριες. Γέμιζαν να βλέπουν πώς προπονιέμαι. Και εγώ μέσα στη χαρά, αμά λέω, με βλέπουν οι μαθήτριες. Και δώσ' του μπλοζόν, τον έλεγα τον προπονητή βάρα. Έπαιρνα κι άλλους ποδοσφαιριστάς να βαράνε για να πέφτω. Να κάνω θεαματικά μπλοζόν, να με βλέπουν. Εθνικό στάδιο. Ο Κίμων πάντα στον αέρα. Να σκεφτείς τι σκληρή προπόνηση έκανα. Όλοι τελειώνανε την προπόνηση και εγώ καθόμουν ανοίχτονα. Εκείνες τις κερκίδες που βλέπεις από πίσω η εξέδρα, τις ανέβω κατέβαινα με κουτσό, απάνω κάτω, με το αριστερό πόδι, με το δεξί πόδι. Έφτιανα 10 φορές με το ένα πόδι, 10 φορές με το άλλο. Γινόμουν πτώμα, τόσο πολύ κουραζόμουν και έφτιανα και στο σκάμα ύστερα που όταν έφευγα,
κατέβαινα κάτω από τη δίψα τη μεγάλη, έβγαζα τόσο υδρότα. Μια φορά μέτρησα 22 ποτήρια νερό ήπια, 22 ποτήρια νερό για να σταματήσει η δίψα. Άλλος μου έλεγε για να ξεδιψάσεις βάλε λίγο λεμόνι μέσα, άλλος λίγο ούζο μέσα, δεν μπορούσα όμως. Έριχνα κιλά αυτό υδρότα. Κουμάνοβο Γιουγκοσλαβίας 1954, ο Κίμων στον αέρα. Εδώ όταν καθόμουν, ενώ γυμναζόμουν, μου σουτάριζε ο προπονητής, έλεγε πείτε να δούμε πού θα φτάσει. Πηδούσα και έφτανε το κεφάλι μου στο δοκάρι. Οι άλλοι πιο ψηλά τερματοφύλακες, μόνο με τροχάδι μπορούσαν κάπως να τα ακουμπήσουν. Εγώ εν στάση πηδούσα και χτυπούσα το κεφάλι μου στο δοκάρι. Δεν το έκανε κανείς. Και όσους τερματοφύλακες συνάντησα που ήταν από μένα πιο ψηλοί, κανείς δεν μπορούσε αυτό να το κάνει. Μόνο τώρα που είναι οι Δήμητροι τερματοφύλακες, κάνουν το χέρι και φτάνουν το δοκάρι. Αλλά δεν ξέρουν να κάνουν τα βηματάκια για να πεταχτούν γρήγορα. Εμένα με ρωτάνε πώς πετιώσουν τόσο γρήγορα. Πετιώμαι γιατί κάνω αυτά τα βηματάκια και το τελευταίο δίνει τη δύναμη και φτάνω απάνω. Ελπής Μικτή Πυραιός 01 1952. Ο Κίμων αποκρούει θεαματικά. Έχω εδώ τον Τάκη τον Χαλάτση, τον παλιό φίλο, παλιός οπαδός της Ελπίδος, παλιός φίλαθλος και μου θυμίζει τα παλιά. Με θυμίζει πως ήμουν ποδοσφαιριστής και ερχόταν στο γήπεδο και με έβλεπε. Τώρα θυμόμαστε τα παλιά και εγώ θυμάμαι που ήταν εδώ, ύστερα έφυγε στη Γερμανία, τον ξέχασα. Και όταν γύρισε έψαξε να με βρει για να μου θυμίσει ότι είχε μια υποχρέωση απέναντί μου. Τον έσβησα κάποτε από μια τιμωρία στο στρατό. Τον είχαν πιάσει με τα πολιτικά και θα έτρωγε 30 μέρες φυλακή. Ναι, με βρήκε στον δρόμο, αμάν Κίμων αυτό έπαθα. Έλα εδώ τον λέω, τον πήρα και πήρα σε έναν φίλο μας Ελπιδαίο συνταγματάρχης, τι ήταν, διοικητής του ήταν. Τον πήραμε τηλέφωνο, τον παρακάλεσα κι εγώ και του έσβησε την ποινή. Και από τότε το έχει βάρος, θέλει να με ευχαριστήσει, θέλει να με ικανοποιήσει και τώρα είμαστε εδώ και τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ Κίμων και δεν το ξέχασα εδώ και 60 χρόνια αυτή την υποχρέωση που είχα για σένα, με βοήθησες χωρίς με δεύτερη κουβέντα. Μου είπες έλα αμέσως πάμε να το... Βέβαια, και ο Βλάχος ο συνταγματάρχης μας έσβησε την ποινή. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Το θυμάσαι από τότε. Από τότε το θυμάμαι. Ναι. Και αυτό το γελαστό κορίτσι πίσω είναι η γυναίκα του Κίμωνα. Σας παρακολουθώ. Εδώ αυτό που βλέπεις ήταν καταφύγιο. Η Βούλγαρη ασφαλίτης, η αστυνομία, το είχε για κρατητήριο. Όποιον έπιανε δίθεν ύποπτος ή κλέφτης ή ξέρω εγώ. Καταφύγιο ήταν, ε? Ναι. Αυτό ήταν. Το είχαν κάνει προπολεμικός, η ελληνική οικογένεια εδώ το είχε κάνει καταφύγιο με τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μήπως γίνει κανένας βομβαρδισμός και μπαίναν τα παιδιά τους μέσα. Εδώ καθόταν ένας πλούσιος καπνέμπορας, ο Πατρίκης, ποδοσφαιριστές της Ελπίδος ήταν αυτή. Αυτό εδώ ήταν μια οικοδομή διόροφη. Οι Βούλγαροι τον απάνω όροφο τον κάνανε αστυνομικό τμήμα και τον κάτω όροφο η ασφάλεια ήταν, η αστυνομία που έδερνε. Όποιον έπιανε, τον έδερνε και τον πετούσε εδώ μέσα. Εμένα με πιάσανε. Πήγα να κλέψω κάτι φρούτα. Στην κατοχή ήμουν νηστικός, δεν μπορούσα να φάω αν δεν κλέψω. Με πήραν, με δίραν, με ρίξαν εδώ μέσα. Με ρίξαν εδώ μέσα, σκοτάδι, κακό, δεν ήξερα τίποτα. Πεινούσα, διψούσα τίποτα. Το πρωί με βγάλανε. Λέατε να καθαρίσει την αυλή. Εδώ δεν είχε τίποτα οικοδομή. Να καθαρίσει την αυλή. Εγώ εκεί που την καθάριζα, βρήκα ένα μήλο. Σάπιο, κάποιος του δάγκωσε και του πέταξε κάνας χωροφύλαμα. Το βρήκα εγώ μαυρισμένο, το άρπαξα χράπου, το έφαγα. Ύστερα με κοροϊδεύανε από πάνω, έλα να σε δώσουμε ψωμί. Με το ρίχναν με το σκηνί, το πηδούσα εγώ, δεν μπορούσα. Το πιασα μια φορά και ξανά με ρίχναν εδώ μέσα. Μόλις με βγάζανε από εδώ, με δέρναν, με ρίχνανε ένα κουβά νερό απάνω. Και αυτό το καταφύγιο
πέρασαν πάρα πολύ εδώ μέσα. Κάποιος, όπως μου είπανε, εκεί που τον δέρνανε, τον ρίξαν μέσα και έμεινε, σκοτώθηκε, χτύπησε, φαίνεται το κεφάλι του στον τοίχο. Ο τοίχος τότε ήταν σκληρό χώμα, δεν ξέρω τώρα, το βλέπω λίγο, το περιποιηθήκανε. Αλλά εδώ μέσα έβγαλα 2 μέρες και 2 νύχτες. Εδώ πάνω μας βάζανε πάνω και ξύλο, 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 και ήταν κάτι βούλγαροι, κάτι εθελοντές. Πιάνανε τη θητεία τους και μαθαίνανε να δέρνουν. Μας βγάζανε στα δάχτυλα σανίδια, μας ρίχνανε νερό παγωμένο, μας αφήνανε νηστικούς και πέρασα πάρα πολλά. Και όταν το βλέπω αυτό, συγκινούμαι. Όταν το βλέπω αυτό, έφερα τη γυναίκα μου κάποτε και το είδε και έβαλε τα κλάματα. Τι, αυτό ήταν τόπος μαρτυρίου. Και από εδώ, αφού με κρατήσαν 2 μέρες, με πήραν και με πήγαν στις μεγάλες φυλακές. Εκεί μέσα στην ψήρα, μέσα στην κακοχία, αλλά εκεί δεν είχε ξύλο τουλάχιστον. Εδώ μας... Ο γάμος μας έγινε στο νεροφράκτη Δράμας. Στις 26 πρώτου του 1964. Το νεόνυφο ζευγάρι πέρασε από μία ψίδα από μπάλες. Μετά το γάμο έβγαλα το κουστούμι και τη γραβάτα και με 2 μπουκές στο στόμα έφυγα για το γήπεδο. Είχαμε αγώνα με το Θερμαϊκό, όπου νικήσαμε 4-0 και ήμασταν όλοι χαρούμενοι. Λέγομαι Άγγελος Θεοδωρίδης. Είμαι προπονητής αυτή τη στιγμή στον Ακρίτα Νέας Χρώμης, στη Δράμα, σε μια ομάδα β' αριστεχνικής. Το κύμα το πρόλαβα πολύ μικρός εγώ. Τώρα είμαι 63 χρονών. Το πρόλαβα πολύ μικρός, ήταν και από άγω και από τους πιο παλιούς, πολύ καλός τερματοφύλακας και καλός άνθρωπος, καλός χαρακτήρας. Ήταν από ό,τι λένε από τους καλύτερους τερματοφύλακες που υπήρχαν τότε την εποχή εκείνη στην Ελλάδα. Έπαιξα αρκετά χρόνια. Εγώ θα ήθελα να το δω και όταν μεγάλωνα και εγώ λίγο να το δω, αλλά δεν το πρόλαβα σε μεγάλη ηλικία εγώ. Εδώ ήταν ο κήπος από ανέκαθεν, αλλά είχε άλλη μορφή. Τώρα την αλλάξαν τελείως. Μπορώ να σου πω τότε ήταν πιο ωραία. Είχε πάρα πολλά πουλιά, είχε 3 πισίνες που πήγαινε ο κόσμος και έφτιανε μπάνιο. Τις πισίνες σημειωτέων τις έκαναν οι Βούλγαροι. 3 πισίνες ήταν. Η μία ήταν για τους αρχάριους, η μεσαία ήταν για τους λίγο καλούς και η άλλη ήταν για τους καλούς κολυμβητάς. Κάθε μέρα εδώ γέμιζε παιδιά. Και μεγάλη μπορώ να σου πω, όταν δροσίζονταν εκεί πέρα, ήταν μια χαρά. Εδώ μέσα είχε κάτι μπαράκια, κάτι καφενεία. Φωτογράφους. Ερχότανε εδώ κάτι, φτιάναν κάτι φακυρικά, υπήρχε φτώχεια δηλαδή, υπήρχε φτώχεια. Ερχότανε, φτιάνανε, σαν πανηγύρι το φτιάνανε εδώ πέρα. Έφτιανες, έμπαινες, έδινες ένα φράγκο και έφτιανες μια κλήρωση και κέρδιζες κάτι. Εμένα πολλές φορές με παίρνανε για να αβαντάρω, να πάρω δίθεν ό,τι κέρδισα, να με δουν να ξεκινήσουν και οι άλλοι. Παραδοσιακή φωτογράφη στον κήπο της Δράμας. Ο κήπος της Δράμας. Όλα στη χένιο σου κορμί είναι ολονιάτα και ορμή. Λες και δεν έχει κόκαλα που τρισαν άθεμα του. Σαν άθεμα του κι αυτό το μαλλινό ζηλέ ας το ξεσκίσουμε καλέ τα 2 γλυκό πορτοκάλα που κρύβοντα από κάτω γεφυράκια με τριχούμενα νερά κρύβοντα από κάτω. Εσύ κοιμάσαι πάνω θεμάσαι από τις 10 ως τις 8 καφετέριες κάτω από τα πλατάνια σε έναν ουρίζω και στο στενό σου ξενυχτώ. Είναι σε τόσο ψιλομύκησα. Ο κήπος της Δράμας είναι ένας πνεύμονας στο κέντρο της πόλης.
παντού λιμνούλες. Παντού τρεχούμενα νερά. Ανάψουμε και λίγο δροσερό νερό. Αυτό το νερό νομίζω επί δημαρχίας Νικηφορίδη ήρθε. Και ευτυχώς δροσίζονται όλοι εδώ πέρα, κάθονται το καλοκαίρι και είναι ωραίο νερό, νόστιμο, υγιεινό. Και έτσι εγώ κάθε μέρα όταν περνάω από εδώ πίνω το νεράκι μου. Ο αγέραστος Κίμων. Ο Κίμων για την εποχή του ήταν φαινόμενο αθλητή που έφτασε τόσο ψηλά μόνο με μεγάλη επιμονή, υπομονή και πολύ αγάπη για αυτό που έκανε. Ο Κίμων αγάπησε πολύ την ελπίδα του και οι άνθρωποι της ελπίδας του ανταπέδωσαν αυτή την αγάπη. Του αρέσει πολύ το χιούμορ και εξακολουθεί ακόμη να κάνει απερίγραπτες έξυπνες φάρσες. Εσύ κοιμάσαι, πάνα θεμάσαι, από τις 10 ως τις 8 και εγώ γυρίζω, σ' έναν ουρίζω και στο στένο σου ξενυχτώ. Μην είσαι τόσο ψιλομύτησα, γιατί με πει μόνο αγόρι και το φυλάκι που σου ζήτησα θα σου το πάρω με το ζόρι. Ο Κίμωνας που είναι σε αυτή την ηλικία εξακολουθεί να είναι ένα καλό μεγάλο παιδί. Όταν παρίσταται ανάγκη βοηθάει τους συνανθρώπους του από πάσης πλευράς και τους συμπαρίσταται στις ανάγκες του. Για το φίλο Κίμωνα θέλω να πω με τα λόγου γνώσεως ότι υπήρξε ένας μεγάλος θεματοφύλακας και αθλητής και σήμερα είναι ένας μεγάλος άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Λοιπόν, ονομάζομαι Ελευθερίας Δημήτρος, η καταγωγή μου είναι από τη Δράμα, από το χωριό Μεγαλόγαρος. Το 58 ξεκινάω το γυμνάσιο, είμαι στη Δράμα, πρώτη χρονιά. Μετά από το γυμνάσιο η δουλειά μου είναι να πάω το απόγευμα στο γήπεδο. Και εκεί στο γήπεδο συνάντησα στον χρόνο να γυμνάζεται ο Κίμων σαν τερματοφύλακας. Και επειδή μου άρεσε ό,τι έφτιαχνα ποδοσφαιρικά και ακόμη και τερματοφύλακα, έμαθα από εκείνον και τελικά βρεθήκαμε μετά από κάμποσα χρόνια, το 63-64, όταν εγώ έφυγα στη Δόξη Σταυρών και ο Κίμων ήταν στην Ελπίδα. Ήμουν αντίπαλος του Κίμωνα, αλλά δεν μπορούσα να τον κερδίσω. Πάση περιπτώσει, για μένα ήταν το ξεκίνημα της ζωής μου ποδοσφαιρικά και από εξαιτίας του Κίμωνα έμαθα να πέσω και εγώ σαν τερματοφύλακα. Ο Κίμωνα ήταν καλός τερματοφύλακας. Λέμε, ήταν το... γι' αυτό, επειδή ήθελα, ήμουν ταλέντο, από ταλέντο ξεκίνησα και έγινα καλός. Δόξα Ελπής 0-0.
1954. Λέγομαι Στάθης Λουδανίδης, ήμουν από μικρό παιδί στη Δόξα Δράμας, εκεί μεγάλωσα. Το όνειρό μας τότε ήταν να έχουμε έναν κύμων στην ομάδα, όπως και εκείνος ήθελε να έρθει στη Δόξα. Το μόνο που ήμασταν από την ελπίδα ήταν ο κύμων, αυτός ήταν ο έλουρος, αυτός ήταν ο καλός φύλακας της ελπίδος. Ένα τέτοιο είχε ανάγκη η Δόξα και θα το θέλαμε πάρα πολύ. Είναι μπράβο του. Μέχρι τώρα στάθηκε άξιος και πάρα πολύ καλός στη Δράμα. Τότε μεταξύ μας δεν είχαμε τέτοια αυτές τις εχθρές, είχαμε τις φιλίες. Μετά από κάθε παιχνίδι όλοι μαζί αγκαλιαζόμασταν, φιλιόμασταν και όλη την εβδομάδα πήραζε ο ένας τον άλλον, χωρίς τίποτε παραπάνω ή τίποτε λιγότερο. Σήμερα έχουν εκτραχυνθεί τα πράγματα, ο Κύμων όμως παραμένει να είναι ο ίδιος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά του στο δραμινό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ. Εδώ ο φίλος μου, ο Κύμων Θεοδωρόπουλος, που τον θαύμαζα από μικρό, θέλω να μου πεις, Κύμων, πώς ξεκίνησες, ήθελες να γίνεις τερματοφύλακας. Ποιος σε βοήθησε? Εγώ από τότε που αισθάνθηκα τη ζωή μου, άρχισα να περπατάω, ήθελα να γίνω τερματοφύλακας. Αφού πέρασα τα κατοχικά χρόνια, μεγάλωσα λίγο, άρχισα να παίζω στα ανεπίσημα ομάδα, στις ανεπίσημες ομάδες. Ύστερα ήρθε κάποιος προπονητής, μεγάλος προπονητής, που για μένα ήταν ο καλύτερος στην Ελλάδα, ο Πάγκαλος. Με είδε να παίζω στα ανεπίσημα, με πήρε μια μέρα, με προπόνησε μια-δυο φορές και αμέσως με καπάρωσε και με πήρε στην ελπίδα. Μου έδωσε την υπόσχεση ότι σε 3 μήνες θα παίξω στη μεγάλη ομάδα και σε 6 μήνες θα είμαι ο καλύτερος θερματοφύλακας στην Βόρεια Ελλάδα. Από ο Πάγκαλος με κατιέρωσε στην πρώτη ομάδα σε ηλικία 16 ετών. Εγώ αμέσως έδειξα την αξία μου, έπαιξα έναν αγώνα Δόξα Ελπής 16 ετών και έπαιξα πάρα πολύ καλά, αλλά δυστυχώς εκείνη την ημέρα φάγαμε 5-0. Με έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο και διέπρεψα. Από τότε ήμουν μόνιμος. Όταν με τον καιρό άρχισα να κάνω μεγάλα παιχνίδια, έγινε η μεικτή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εγώ ήμουν τότε 17-17,5 χρονών. Έλεγα, άραγε θα με πάρουν εμένα. Είχα μια μεγάλη αγωνία να παίξω στη μεικτή, να καθιερωθώ σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Έγινε η σύνθεση, ο Καβαλιώτης την έφτιαξε τη σύνθεση, δεν με έβαλε τερματοφύλακα εμένα. Με είχε ένα πληρωματικό. Εγώ, μόλις άρχισε το παιχνίδι, άρχισα να κλαίω μέσα στα αποδεικτήρια. Ήθελα να παίξω γιατί κόσμος, 10.000 κόσμος και παραπάνω. Άρχισα να κλαίω, μάλιστα οι Καβαλιώτες με ειρωνεύτηκαν. Άρα, πιτσιρίκο, τι κλαις, τσογλάνι, γλιστρίδα έφαγες. Εγώ έλεγα, είμαι καλύτερος, γιατί δεν με βάζω. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο τερματοφύλακας, ο Καβαλιώτης, έφαγε ένα κοροϊδίστικο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο, αφού ο κόσμος φώναζε «Κύμων, Κύμων, να παίξω εγώ», με λέει ο προπονητής «Κύμων, μπες μέσα, έτοιμος εσύ». Εγώ μόνο που δεν πέταξα. Παρόλο που σαν μικρός έπρεπε να πάθω ένα τρακ ψυχολογικό. Έλεγα 10.000 και κόσμος να παίξω εγώ. Μπήκα μέσα, άρχισα να αποκρούω, άρχισα να πετάω. Με την Εθνική Ελλάδος σημειωτέων παίζαμε. Η Εθνική Ελλάδος είχε παιχταράδες, τον Τζανετή Μαρόπουλο, ξένο διαλεκτή στα Φιλίδη. Έπαιζα πάρα πολύ καλά, αφού ήμασταν ένα-ένα. Λίγορα. Πέφτω σε ένα σουτ του Μαρόπουλου, πέφτω στη γωνία, πιάνω την μπάλα, σφιχτά. Τρέχει ο Μαρόπουλος από πάνω, ο κόσμος τον φώναζε, «Δεν μπορείς Μαρόπουλε, δεν μπορείς Μαρόπουλε». Άρχισε να με κολοτσάει μέσα στα χέρια, με παίρνει την μπάλα, με το ζόρι και τη στέλνει στα δίχτυα. Και έτσι νικήσανε 2-1. Αλλά εγώ είχα δικαιωθεί, είχα χάρη πάρα πολύ, πετούσα. Δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Γιατί από τότε καθιερώθηκα από το 1949 μέχρι το 1959 ήμουν μόνιμος τερματοφύλακας της μεικτής Ανατολικής Μακεδονίας. Λάμπης Κουεκίδης, Κύμων Θεοδωρόπουλος. Δύο αστέρια του δραμινού ποδοσφαίρου. 6 αστέρια παλεμάχων του δραμινού ποδοσφαίρου. Μήτρου, Λουκανίδης, Πιστικός,
Κουρκίδης Θεοδωρόπουλος Σιμιτλιώτης. Κίμων, το καλύτερο παιχνίδι σου στην καριέρα σου, ποιο θυμάσαι? Κοίταξε, καλύτερο παιχνίδι ένα μόνο δεν μπορώ να πω. Τουλάχιστον 3-4 θα απαριθμίσω, ήταν τα καλύτερα. Πρώτα-πρώτα, όπως ξέρουν όλοι οι Δραμινοί και εσύ φαντάζομαι, και εγώ, το 5-1 που νικήσαμε τη Δόξα. Αυτό δεν το ξεχνάω κι εγώ. Εγώ εκείνη την ημέρα δεν ξέρω, στη γη δεν πατούσα. Ύστερα ένα άλλο παιχνίδι, παίξαμε μέσα στη Γιουγκοσλαβία, στρατός, το τρίτο σώμα στρατού με το στρατό Γιουγκοσλαβία. Φάγαμε 5-1, αλλά εγώ απέκρουσα τουλάχιστον 10 γκόλισε. Οι Γιουγκοσλάβοι στο τέλος είχαν μαγκαλιάρα και με πιάναν τα χέρια να δουν αν έχω κόκαλο. Και λέγαν πιτς, πιτς, μάλλον λαστέξ, λαστέξ. Και ένα άλλο ήτανε στη Θεσσαλονίκη το 1948 που βγήκαμε πρωταθλήτρια Βορείου Ελλάδου στο κύπελο Ελλάδα. Νικήσαμε τον Μέγα Αλέξανδρο 2-1 και ήμουν ο καλύτερος παίκτης. Και μετά τον αγώνα μια κοπέλα έβγαλε το ρολόι από το χέρι της και μου το χάρισε. Και αυτό το ρολόι που μου χάρισε η κοπέλα με φώναζε, το είχα στοίχημα, αν νικούσατε θα το έδινα στον καλύτερο παίκτη και ήσουν εσύ. Και αυτό το ρολόι ο καημένο σπίτι πεινούσα τότε. Πού να φάω γλυκό, το έδωσα για 5-6 γλυκά στον Πατρίκη. Εθνική Ενόπλων Ελπίς 2-1. Ο Κίμων αποχρώει μπροστά στα πόδια του Νεστορίδη. Εγώ με τον φίλο μου τον Χαλάτσι, αλλά πριν από 60 χρόνια περίπου, με σταμάτησε στον δρόμο, εγώ ήμουν φταγμένος ποδοσφαιριστής τότε, αυτό ήταν φανταράκι, πιτσιρίκος. Με σταμάτησε στον δρόμο, μάρε και μου λέει, έχω ένα ζόρι, λέει, στεναχώρια. Τι έπαθες ρε Τάκη, επειδή ξέραμε και τον πατέρα ήταν διαιτητής στην Ελπίδα. Τι έπαθε, άστα, έχω άδεια και με έπιασαν με τη στολή τότε, απαγορευόταν και τιμωρούνταν τα αυστηρά. Με τα πολιτικά με. Ναι, τον πιάσαν με τα πολιτικά. Έπρεπε να είμαι τα στρατιωτικά. Τι έγινε, τι θα γίνει, αν μπορείς να με βοηθήσεις. Μη στεναχωρίες, εγώ εδώ. Πήγα, βρήκα τον διοικητή του, ήταν ελπιδέας, μας αγαπούσε πολύ και εμένα ιδιαίτερα. Τον παρακάλεσα, του λέω, είναι φίλος μου, είναι καλό παιδί, κοίταξε να τον βοηθήσει, να του σβήσει την ποινή. Άντε, λέει, για το χατήρι θα το κάνω, αλλά αν το ξανακάνει θα του βάλω διπλάσια ποινή. Και από τότε ο Τάκης μας έγινε, ήθελε να γίνουμε κουλιτάρια, να γίνουμε πολίτες, αλλά έλειπε. Τώρα που γύρισε, ήρθε με πλησίαση, γίναμε πολύ φίλοι, τον αγαπάω και μ' αγαπάει και εύχομαι να μείνουμε έτσι πάντα. Κίμων, αυτό που έκανες για μένα πριν από 60 χρόνια, δεν το ξέχασα. Ποιο? Το θεωρώ μεγάλη υποχρέωση που μίλησες με τον διοικητή του πυρεβολικού και μου σβήσε τη φυλακή. Και τώρα θέλω να είμαστε πάντα φίλοι, όπως παλιά βέβαια, και τώρα ακόμη περισσότερο, και να είμαστε πάντα καλά με τις γυναίκες μας και να σε αγαπώ και να μ' αγαπάς. Εγώ από τότε δεν σε γνώριζα, αλλά από μακριά. Σε συμπαθούσα πιτσιρίκους που ήσουν και ήθελα να σε πλησιάσω να είμαστε φίλοι, αλλά εγώ τότε είχα άλλα. Και τώρα που μάλιστα που μου το θύμισες αυτό το συμβάν, ότι σε βοήθησα, χάρηκα πάρα πολύ και χαίρομαι και τώρα αξίζει ένας λόγος παραπάνω να είμαστε φίλοι. Εσύ, εγώ και οι γυναίκες μας, που είναι τόσο καλές και οι γυναίκες μας, όπως εμείς εννοείται. Ναι, βέβαια, βέβαια. Χαλάρωση και καλό φαγητό στο νησάκι Δράμας. Η Έφη και η Σούλα, δύο πραγματικές καλές φίλες. Κίμων, εσύ όπως όλοι λένε κρατούσες την ελπίδα στο ύψος της. Η ελπίδα σε βοήθησε σε δύσκολες στιγμές. Πράγματι, με βοήθησε πάρα πολύ, με είχε σαν παιδί της. Εμένα με ξεχώριζε από όλους. Και η μεταγραφή ούτε διανοούνταν να με δώσει. Γιατί σε όλους έδινε εκτός από μένα. Πάντα όμως και εγώ ήμουν εντάξει. Μόνο μια φορά έκανα
μια παρασπονδία, ένα πράγμα που δεν μ' άρεσε. Παίζαμε στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη της Θεσσαλονίκης. Εκεί εγώ δεν χώνευα τον γενικό αρχηγό. Πρώτο αγώνας βγήκαν οι Αριανοί, μας δίνουν μια μεγάλη ανθοδέσμη ωραία, την παίρνει ο γενικός αρχηγός, εμείς τους δίνουμε ένα λάβαρο. Εγώ βλέπω τώρα ο διοικητής αυτοί όλοι μιλάνε, τρέχω πάνω στον γενικό αρχηγό, αρπάζω την ανθοδέσμη με το ζόρι από τα χέρια του και τρέχω στις κερκίδες και την πετάω σε μια φίλη μου, ένα γνωστό κορίτσι είχα, την πέταξα την ανθοδέσμη εκεί και όλος ο κόσμος χειροκρότησε. Όλοι με κοιτούσαν μια πορεία. Σου λέει τώρα αυτόν θα τον διώξουν, θα τον τιμωρήσουν. Όταν γύρισα ντράπηκα, λέω τι έκανα. Ο γενικός αρχηγός είπε να με τιμωρήσουν 6 μήνες, αλλά είχα παίξει πάρα πολύ καλά. Νικήσαμε τον Άρη χάρηνα μου, κάναμε και την ρεβάνς, πάλι τους νικήσαμε. Και πήγαν να με τιμωρήσουν και επειδή δεν με τιμώρησαν, ο γενικός αρχηγός έφυγε. Και αυτό με πειράζει που τον έβλεπα στενοχωριόμουν. Κίμπον, για πες μας. Ποιοι ποδοσφαιριστές καλοί στην Ελλάδα διέκρινες εσύ? Εγώ διέκρινα αρκετούς, αλλά ξεχώρισα τρεις. Τον Μίμη Παπαϊωάννου τον πρώτο, τον Μίμη Δωμάζο και τον Γιώργο Σιδέρη. Για τον Τάκη Λουκανίδη που λένε όλοι ο καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα και όλων των εποχών, δεν συμφωνώ. Συμφωνώ μόνο ότι ο Τάκης Λουκανίδης ήταν ο πληρέστερος. Ο πληρέστερος. Έπαιζε όλες τις θέσεις εξίσου καλά. Δεν μπορούσε όμως να παίξει χαφ όπως έπαιζε ο Δουμάζος. Δεν μπορούσε να παίξει μέσα αριστερά όπως έπαιζε ο Παπαϊωάννου. Γι' αυτό λέω ότι ο Τάκης Λουκανίδης ήταν ο πληρέστερος, όχι όμως ο καλύτερος. Τάκης Λουκανίδης, Κίμων Θεοδωρόπουλος. Δύο αντίπαλοι αλλά και καλοί φίλοι. Όταν παίζατε μπάλα, Κίμων, και νικούσατε, τι πριν σας έδινε η ομάδα? Η ομάδα πριν δεν μας έδινε ποτέ. Μόνο μας έδινε πριν όταν νικούσαμε τη δόξα σε πρωτάθλημα ή κύπελο Ελλάδος. Και το μεγαλύτερο πριν που μας έδινε ήταν δύο πάστες. Σπάνια μας δίνανε έστω και μία γκαζόζα. Εδώ στην Κομωτινή μια βραδιά πήγαμε και μας δώθαν στραγάλια με ένα αυγό να φάμε. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα τότε. Κίμων Θεοδωρόπουλος, ο Τίγρης της Ελπίδος. Κίμων, στην Ελπίδα είχε και αναπληρωματικούς παίχτες. Αδικήθηκαν αυτά τα παιδιά, ήταν καλοί ποδοσφαιριστές. Οπωσδήποτε είχαμε και άλλους αναπληρωματικούς καλούς ποδοσφαιριστές. Η Δράμα είχε μεγάλα ταλέντα. Αλλά εγώ ξεχωρίζω έναν, τον Νίκο του Γρηγοριάδη, ένα μελαχρινό παλικαράκι, που ήταν μεγάλο ταλέντο, μπορούσε να αφήσει εποχή στο δραμηνό ποδόσφαιρο και περισσότερο. Αλλά εκείνη την εποχή ήταν Γερματζίδης, ήταν Ρεκάρης, ήταν Σταμπούλης, ήταν Γερούδη, δεν μπορούσε να τους ρίξει. Όποτε έπαιζε όμως έστω για λίγο αναπληρωματικός, έβγαζε μάτια που να. Ήταν πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά αδικημένος ήταν. Και κοιτούσε και τη δουλειά του. Δούλευε του παλικαρά. Τι να κάνει, κοιτούσε τη δουλειά του. Ερχόταν στην προπόνηση και κοιτούσε πότε να φύγει να πάει στη δουλειά. Αλλά τα προσόντα που είχε ήταν για μεγάλους ποδοσφαιριστές. Θα άφηνε εποχή στη Δράμα. Δυστυχώς αδικήθηκε. Τον Τάκη του Χαλάτσε, τον γνωρίζω τώρα, τον γνώρισα σαν πολύ καλό φίλο, αλλά ξέρω και τι ζωή έκανε στο εξωτερικό. Είχε μια πάρα πολύ καλή θέση στην Πόρσε. Θέση που περνούσε ο λόγος του και τον διερμηνία έκανε, προσλάμβανε τους και πολλοί πήγαιναν παρακαλούσαν και τους έβαζε σε δουλειά. Και βοηθούσε πολύ κόσμο. Χωρίς αμοιβή, χωρίς τίποτα, χωρίς κανένα ρουσφέτη που λέμε. Κάποτε πήγαιναν και τον έλεγαν κύριε Χαλάτση, να με βάλετε σε δουλειά, μας έστειλε ο Παναγιώτης. Παναγιώτης ήταν φίλος του, του ήρθε το χατήρ, άντε πάνε δούλεψε. Ερχόταν άλλος, κύριε Χαλάτση, μας έστειλε ο Παναγιώτης, είναι φίλος σας και είπε να μας βοηθήσει στη δουλειά. Τον έβαλε σε δουλειά. Έρχεται ένας άλλος, του λέει κύριε Χαλάτση, μα έστειλε ο Παναγιώτης για δουλειά. Εκείνη την περίοδο δεν είχε δουλειά, του λέει ο Χαλάτση, όχι αγόρι μου, τώρα δεν έχουμε δουλειά. Αργότερα θα δω. Μα ο Παναγιώτης με έστειλε. Βρε, δεν έχουμε δουλειά. Τι να κάνω. Έλα, ο Παναγιώτης με έστειλε, κύριε Χαλάτση. Εγώ του έδωσα λεφτά. Τι είπες, Χαλάτση, πετάχτη. Τι είπες, ρε. Τον έδωσα λεφτά. Αμέσως παρατάει.
πάει τον πιάνει αυτόν, αφού ήταν φίλοι, τον ξεφτέλησε και ξανά δεν τον μίλησε. Τέτοιος άνθρωπος ήταν. Άμα ήθελε, μπορούσε να κάνει εκατομμύρια εκεί στη Γερμανία. Αλλά για θέματα ηθικής δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του. Στο σπίτι του ο Κίμων έχει πολλά βραβεία και πολλές τιμητικές πλακέτες. Σήμερα είναι συνταξιούχος της ΔΕΗ και μένει μόνιμα στο μοναστηράκι Δράμας. Ακόμη και σήμερα η μπάλα είναι η αγαπημένη του. Αυτό το σπίτι, το ερείπιο που βλέπετε πίσω μας, καθόταν το κορίτσι μου εκεί, ήταν μαθητριούλα, ένα ωραίο κορίτσι, εγώ το σταμπάριζα βέβαια. Και ερχόμουν εδώ τα βράδια, έβλεπα πότε θα κατέβει από τη σκάλα, πότε θα ανέβει, για να τη δω και να μιλήσουμε λίγο, για να την ψήσω. Αυτή ήταν λίγο δύσκολη βέβαια, άργησα για να την ψήσω, αλλά αυτό το σπίτι ήταν πολύ καλό τότε. Τώρα ερχόμαστε και βλέπουμε ερείπιο. Είναι όλο ερείπιο. Πάμε παρακάτω. Εδώ, να είναι καλά η ελπίδα η ομάδα μου, που νίκησε δωμάτιο να μένω εδώ πέρα. Και ένα πολύ ωραίο και με νίκησε, υπήρχε λόγος για να είμαι δίπλα στο γήπεδο να κάνω προπόνηση. Εγώ όλη την νύχτα μέρα ήθελα να κάνω προπόνηση. Καθόμουν εδώ πέρα, εν τω μεταξύ, εκεί τους είχε και ωραία κορίτσια η γειτονιά. Γνώρισα, έλα το κορίτσι μου από εδώ. Γνώρισα τη μικρούλα, ήταν μαθητριούλα εδώ πέρα. Εγώ έβγαινα από εδώ και αυτό το σπίτι δεν υπήρχε. Και την έβλεπα εκεί στο μπαλκόνι. Νοήματα εμείς από εδώ, τη γνώρισα. Τη γνώρισα εδώ στη γειτονιά, ήταν μαθητριούλα. Ξεχώριζε, ήταν από τις ομορφότερες. Και έλεγα, μάνα αυτό πώς θα το γνωρίσω, πώς θα το κάνω φιλενάδα. Τα κατάφερα τελικά και ευτυχώς μου βγήκε σε καλό. Βγήκε το καλύτερο κορίτσι, καλύτερη σύντροφος και ζούμε τώρα. Κάναμε παιδιά, εγγόνια και είμαστε ευτυχισμένοι. Στην αγκαλιά μου τα απόψε σαν άστρο κυλήσουν. Δεν απομένει στο κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα τέντα με φίλια το κορμί σου, μέτρα το χρόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθει. Με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς. Στον όνειρό μου σε περιμένω να έρθει.